πίσω η κόντρα. Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής τη ζυγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, γιατί περισσότερο με απορρίπτανε λόγω ηλικίας. Όταν ήμουν 20 χρονών ζητούσαν άτομο με εμπειρία και μου λέγανε είσαι μικρή. Τώρα στα 45 μου θεωρούν ότι είμαι μεγάλη και δεν μπορώ να αποδώσω ίσως όσο πρέπει. Ακόμα και σαν βοηθός φαρμακείου που ζήτησα δουλειά, θέλουν πιο μικρή ηλικία. Προσπάθησα να βρω δουλειά στην ειδικότητά μου, ωστόσο συναντούσα το πρόβλημα το ότι αφενός ήμουν ενεργός συνδικαλιστής, αφετέρου η ηλικία ήταν τέτοια που να κάνει σχεδόν απαγορευτική την πρόσληψή μου. Δηλαδή το ύψος της αμοιβής μου, του μισθού μου, το ότι όπως εκτιμούσαν οι εργοδότες ένας νεότερος μάλλον θα είχε με λιγότερα χρήματα την ίδια απόδοση ή ίσως και μεγαλύτερη απόδοση. Εργασία δεν θα πρέπει να την δει κανείς κατά την άποψη μόνο με την έννοια ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την εργασία για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη ζωή. Η εργασία είναι, αν θέλετε, το επάγγελμά μας, αυτό που κάνουμε, είναι και μια ξεχωριστή ταυτότητα που έχει ο καθένας από εμάς. Η εργασία παράλληλα είναι και μια διαδικασία, μια διαδικασία κοινωνικοποίησης των ανθρώπων, με την έννοια ότι ο άνεργος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα πέρα από το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο βέβαια. Εδώ στη χώρα μας τα πράγματα σχετικοποιούνται λιγάκι σε αντίθεση με άλλες ιδιαίτερα οργανωμένες κοινωνίες όπως η Γερμανία. Τι εννοώ? Στη Γερμανία, σαν παράδειγμα, ο άνεργος, αν παραδείγματος χάρη πάρει ένα χρόνο το επίδομα ανεργίας, μετά 6 μήνες το επίδομα κοινωνικής βοήθειας, από εκεί και πέρα είναι εγκαταλειμμένος με την έννοια ότι πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει. Εδώ στη χώρα μας έχω λιγάκι την αίσθηση, λόγω των δομών, των κοινωνικών δομών, έχω την αίσθηση ότι η οικογένεια λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο και ως ένα βαθμό ως ανεπίσημο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης. Μέσος όρος στην ανεργία στη χώρα μας, μετά τη νέα στάθμιση που έκανε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κινείται περίπου στο 11%. Μέχρι τώρα που βασιζόταν στα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής του πληθυσμού, ήταν της τάξης του 10%. Μετά από αυτή τη στάθμιση, η ανεργία στην πόλη μας κινείται στο 11,6%. Επίσημα, δηλαδή, μιλάμε για 54.000 ανέργους. Από τη Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά είναι από το καλοκαίρι του 2004. Ξέρουμε όμως, για παράδειγμα, ότι ο ΑΕΔ τον Οκτώβριο του 2004 είχε 57.000 ανέργους καταγεγραμμένους. Εμείς πιστεύουμε ότι οι πραγματικοί άνεργοι στην πόλη μας είναι περίπου 80.000, χωρίς να υπολογίσουμε και αυτούς οι οποίοι έρχονται από τους γειτονικούς νομούς εδώ στην πόλη για να βρουν δουλειά.
Τώρα, οι ηλικίες που πλήττονται είναι κυρίως η κατηγορία των 19 έως 24 ετών. Η ανεργία των γυναικών είναι διπλάσια σε όλες τις κλίμακες της εργασίας από των ανδρών. Και η χειρότερη κατηγορία στην ανεργία είναι στα κορίτσια της απόφυτης λυκείου, τις νέες κοπέλες. Η μακράς διάρκειας άνεργη είναι κυρίως άνω των 45 ετών, τα εργασιακά προσόντα των οποίων είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι δηλαδή κυρίως εμπειροτέχνες, και αυτοί οι άνθρωποι όταν χάνουν τη δουλειά τους συνήθως δεν την ξαναβρίσκουν. Τώρα, όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας στη Θεσσαλονίκη, έχουμε περίπου το 50% των ανέργων είναι μακράς διάρκειας άνεργοι. Είναι άνεργοι δηλαδή πάνω από ένα χρόνο. Και επίσης η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ υψηλή. Οι μακροχρόνια άνεργοι σιγά σιγά χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπεριθωριοποιούνται συναισθηματικά αλλά και ουσιαστικά, γεγονός το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να δυναμητήσει την εσωτερική συνοχή των κοινωνιών μας. Βασικά δουλεύει ο άντρας μου. Αν δεν δούλευε και εκείνος, τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, ένας να δουλεύει και να είμαστε πενταμελής οικογένεια, είναι δύσκολα πηγαίνει. Η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δηλαδή τον μισθό της σύζυγου μου και αφετέρου μέσα στον μήνα κάνω 5 έως 10 μεροκάματα στην δουλειά μου, χωρίς μόνιμη πρόσληψη, αυτό που λέμε περιστασιακά, τα οποία μου εξασφαλίζουν ένα ποσό της τάξης των 600-700 ευρώ, ώστε να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ στην οικογένειά μου, στις ανάγκες της οικογένειάς μου. Βέβαια, αυτό δεν είναι σταθερό κάθε μήνα. Υπάρχει μήνας που έχω κάνει και 5 μεροκάματα ή και κανένα μεροκάματο, γιατί δεν υπήρχε ανάγκη από τα μηχανουργεία με τα οποία συνεργάζομαι ή έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Ενώ το ποσοστό της μερικής απασχόλησης πανελλαδικά, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κινείται στο 4,5%, εμείς από έρευνα που έχουμε κάνει το 2001, έχουμε καταγράψει ότι στη Θεσσαλονίκη αυτό το ποσοστό ήταν περίπου 12%. Και με μεγάλη μας έκπληξη, στην επικαιροποίηση αυτής της έρευνας που κάνουμε,